Με πολλές συμμετοχές παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκυριακό ο τρίτος ημιμαραθώνιος αγάπης. Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας έδωσε το παρόν και έτρεξε μαζί με τους αθλητές σε μια διοργάνωση που έχει αγκαλιαστεί τόσο από μικρούς και μεγάλους αθλητές, όσο και από το κοινό της Μυτιλήνης. Σήμερα το τρέξιμο. Ωραία, με ισχυρό νοτιά, αλλά το ευχαριστηθήκαμε και νομίζω ότι φέτος είχε περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις χρειάζονται στον τόπο μας. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και εμείς όπου μπορούμε, το έχω πει πολλές φορές, θα συμβάλλουμε με όποιο τρόπο. Αυτός ο νοτιάς βοηθάει, πώς γενικά δεν βοηθάει. Γενικά ο αέρας δεν πολύ βοηθάει. Βέβαια, το καλό είναι ότι τον είχαμε κόντρα στην αρχή και μετά τον είχαμε ευνοϊκό. Άρα όταν αρχίζαμε να κουραζόμαστε τον είχαμε ευνοϊκό, οπότε καλύτερα. Γενικά καλό είναι να μην έχει αέρα, να μπορείς να πας με ένα ρυθμό συγκεκριμένο που θες. Πώς πήγε σήμερα, πώς ήταν η μέρα? Ήταν πολύ ωραία, αν και είχε αέρα, είναι για όλους το ίδιο, οπότε πήγαμε λίγο πιο αργά. Το ευχαριστηθήκαμε, είχε καλό επίπεδο και του χρόνου πάλι εδώ, αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Τρίτη χρονιά λοιπόν, πώς σας φάνηκε φέτος? Κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, λέει. Αυτό είναι και ο στόχος, η βελτίωση των ανθρώπων εδώ, μέσα από τα λάθη τους κάθε χρόνο μαθαίνουν, βελτιώνονται για να γίνεται σιγά σιγά ένας τέλειος αγώνας. Πώς ήταν σήμερα γενικά η διοργάνωση, πώς ήταν η μέρα? Πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Είχε αέρα και το, εντάξει, μια χαρά. Πώς πήγε το τρέξιμο σήμερα? Ωραία. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν πάρα πολύ καλές. Ίσα-ίσα είχαμε σε πολλά σημεία κόντρα αέρα. Παρ' όλα αυτά υπήρξε πολύ κόσμος, μεγάλη συμμετοχή και σήμερα και χθες. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε τέτοιες διοργανώσεις. My name is Marwan Muhyiddin. I'm from Sudan. Nice to be here. Where are you from? Roma, I'm Ethiopia. Ethiopia. Yes. And you run today? Yes, yes. How did you find it? Yes, that's very good, amazing Alpha Marathon run. And how did you find it today? I was just amazing. My name is Yusuf. I'm from in Palestine. I will say for everyone, and I will say thank you for this event. Thank you for running. We're running for everything. Περνάμε υπέροχα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί κανείς για αυτό το Σαββατοκύριακο. Τόσος κόσμος, όλες οι ηλικίες των παιδιών, των μεγάλων. Μία διοργάνωση που θα γίνει θεσμός γιατί ταξίζει. Έτρεξε σήμερα, έτσι? Ναι. Και πώς θα πηγες? Πρώτη βγήκα. Μπράβο! Πώς σε λένε? Ζωή. Πόσο χρονών είσαι? 9. Και πώς θα πηγες σήμερα? Καλά. Σου άρεσε? Ναι. Έχεις τρέξει και πέρυσι ή είναι πρώτη φορά? Έχω τρέξει και άλλες φορές. Είχα τρέξει πριν λίγες μέρες, πριν μία εβδομάδα ξανά εδώ πέρα. Το όνομά σου? Δημήτρης. Πόσο χρονών είσαι? 7 χρονών. Και πώς πήγε σήμερα? Καλά. Ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε αυτόν τον υπέροχο θεσμό, γίνεται κάθε χρόνο. Ενωνόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη φύση, τον αθλητισμό και την ομαδικότητα. Όπου μπορούμε και εμείς σαν ομάδα να συνεισφέρουμε, άλλο που θέλουμε και εμείς σαν ομάδα να βγαίνουμε έξω για να δαινόμαστε περισσότερο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Τα παιδιά το καταχάρηκαν, που αυτός είναι ουσιαστικά ο σκοπός. Ευτυχώς μας έκανε και την τιμή ο καιρός να βγάλει ήλιο. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και εμείς τη διοργάνωση. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πύρωνα και για όλη τη διοργάνωση. Για τρίτη χρονιά ο ημαραθώνιος αγάπης. Και για αυτή τη φορά έχουμε πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Μια πολύ ωραία διοργάνωση. Προμηνείται πάνω από 250 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες. Ήδη στις μικρές κατηγορίες, στα 500 μέτρα που ήταν το Family Run, το απολαύσαμε, είχαμε 50 παιδάκια. Στα 1000 μέτρα είχαμε κοντά στα 35 και τώρα τρέχουν οι μεγάλοι των 5 χιλιόμετρων. Μία απόσταση πραγματικά που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και μπορεί να την απολαύσει. Καταρχάς θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές που μπορούμε μέσα από το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι εδώ στην πλάτη Σαμάκια, να μπορούμε να γίνονται τέτοιες δράσεις.
Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος διότι βλέπω πολλά παιδιά, το οποίο αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος, τα παιδιά είναι μέσα στον αθλητισμό, ανεξαρτήτου αθλήματος ή ανεξαρτήτου χώρου ή τόπου. Ακόμα δίνω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, γιατί και χωρίς τους εθελοντές δεν γίνονται και όλες αυτές οι δράσεις, διότι είναι, συγγνώμη, μεγάλες διοργανώσεις. Ευελπιστώ ότι και μελλοντικά θα γίνουν οι ίδιες διοργανώσεις, σίγουρα και με την υποστήριξη του Δήμου μας. Έναν αθλητή ο οποίος θέλει να πάει και σε άλλες διοργανώσεις και σε άλλους αγώνες, σίγουρα χρειάζεται μια συστηματική προπόνηση, κάποιον σωστό και υπεύθυνο καθοδηγητή. Και φυσικά το μεγαλύτερο κομμάτι να ευχαριστείτε αυτό που κάνει. And we are from Ayvalık, Turkey. Turkey, right? Yes. And you came here for a vacation or for the running? For the running race.